Φίλες και φίλοι, σας έχουμε προαναγγείλει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα και έμπειρα στην πολιτική σκηνή, το οποίο προσπαθεί, δίνει όλη την αγωνία σε καθημερινό επίπεδο και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών πραγμάτων, εφόσον είναι εδώ και χρόνια ευρωβουλευτής της Ελλάδος στις Βρυξέλλες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Βόζενμπερκ, η Ελισάβετ Βόζενμπερκ, την οποία και καλημερίζουμε ζωντανά από τις Βρυξέλλες. Να είστε καλά που είστε μαζί μας, κυρία Βόζενμπερκ. Καλημέρα. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Βεβαίως η εκπομπή λέγεται Με τη δύναμη της αλήθειας, δεν είναι δημοσιογραφική, είναι ραδιοφωνικό think tank, άρα θα έχετε το χρόνο να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε ορισμένους προβληματισμούς. Ο πρώτος μας είναι με την εξωστρέφεια που μας διακρίνει. Αυτό που βλέπουμε να αναδιατάσσεται στην Ευρώπη είναι περισσότερο ένα συγκροτημένο σχέδιο για την ενδυνάμωσή της μέσα σε αυτήν την θολότητα που παράγεται στη διεθνή συγκυρία, ή είναι ίσως δυστυχώς οι τελευταίες προσπάθειες σε ένα προδιαγεγραμμένο κατήφορο της Ευρώπης? Θα έλεγα ότι κινείται κάπου στη μέση, κύριε Κοφίδη, και αυτό γιατί. Γιατί για σχέδιο αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσε να έχει προδιαγραφή. Η ίδια η ζωή και η πολιτικο-οικονομική συγκυρία διαμορφώνει και την κατεύθυνση της Ευρώπης για την επόμενη μέρα. Τι θέλω να πω με αυτό? Να πάρουμε ως παράδειγμα το θέμα της μετανάστευσης. Ευνηδίασε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερο βέβαια εμάς, επειδή είμαστε πύλη εισόδου από γεωγραφικής απόψεως, αλλά την ευνηδίασε διότι θα έπρεπε προηγουμένως να έχει αναλάβει τις ευθύνες της και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έναρξη της εμπόλεμης κατάστασης από εκεί που έρχονται. Μιλάω για τη Συρία που εδώ και μένεται ο πόλεμος κάπου 6 χρόνια. Νομίζω τα έχει υπερβεί πια, και επομένως τα μεταναστευτικά ρεύματα θα μπορούσε με μια συγκροτημένη πολιτική σε κάποιο βαθμό να τα έχει προβλέψει. Δεν προευλέφθησαν, ευνηδίασαν την Ευρώπη, έδειξαν συμπεριφορές που δείχνουν, αν θέλετε, πολύ σημαντικές ρογμές στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, και αναφέρομαι στα κράτη-μέλη που αυθαίρετα κλείνουν τα σύνορά τους ή που ασκούν μεμονωμένες πολιτικές μη ακολουθώντας τις δημοκρατικά ή λυμένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την Ευρώπη, έτσι τουλάχιστον ως προς τις ρίζες και τις αρχές με τις οποίες χτίστηκε. Επιπρόσθετα βλέπουμε ότι έχει μια σημαντική επίδραση σε ξενοφοβικές φωνές που αναπτύσσονται ακόμη και στα προηγμένα κράτη-μέλη, σε εκείνα που ευημερούν από οικονομικής άποψης και από θεσμικής, και εκεί βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας τον κίνδυνο ανάπτυξης ακροδεξιών και ακροαριστερών φωνών που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ασκούν μια κριτική εξαιρετικά σκληρή. Γι' αυτό μίλησα ότι κινείται κάπου στη μέση. Όμως εγώ πιστεύω ότι απλώς η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμιο που αναμετράται με τις αρχές της, με τα στοιχήματά της και με την πορεία της. Και επειδή η πλέον πλειοψηφική, μπορούμε να πούμε, άποψη είναι η ανάγκη του να κρατηθεί και να συνεχίσει την πορεία της Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωπικά πιστεύω ότι παρά τις ταλαντεύσεις θα μπορέσει να κρατηθεί και θα ασκήσει μια πιο κοινωνική πολιτική, κάτι που μέχρι σήμερα έχουμε δει να εγκαταλείπεται τα τελευταία χρόνια και να επικρατούν οι πολιτικές των συμφερόντων, οικονομικών και μη. Κυρία Βόζενμπερκ, θα μείνουμε λίγο πριν επισέλθουμε στις υποενότητες των μείζωνων ζητημάτων. Θα ήθελα σε αυτόν τον αρχικό μου προβληματισμό να πω ότι αρκετά πριν ο κύριος Γιούνκερ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταθέσει την ονομαζόμενη Λευκή Βίβλο με τις 5-6 προτάσεις, με τις υποπεριπτώσεις και τους συνδυασμούς, ότι τα πάντα φαίνονται να το οδηγούνται είτε στο χειρότερο σενάριο που είναι η αποδόμηση, η ανεξέλεγκτη, ασύντακτη αποδόμηση, ή τα δύο άλλα, δηλαδή μια προσπάθεια σταθεροποίησης ό,τι είναι να σταθεροποιηθεί, κάτι όμως που εγκυμονεί τον κίνδυνο κάποιες χώρες που έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, ας πούμε σε επίπεδο ασφαλείας, σε επίπεδο εθνικών προτεραιοτήτων και όχι τόσο συνοχής και συνένωσης. Εκεί υπάρχει ο κίνδυνος λοιπόν πάλι αποδόμηση σε μια προσπάθεια να πάμε όλοι μαζί με τις επιρροές και από έξω, και η άλλη που φαίνεται να είναι η μόνη ίσως βιώσιμη και πιο λογική,
να μπορέσει να προβλεφθεί ακριβώς ο παράγοντας της αποδόμησης, χωρίς απαραίτητα de jure διάλυση, αλλά ένα σχηματισμό με ένα κεντρικό πυρήνα και κάποιους κύκλους που όποιος εξυγιαίνεται περισσότερο δημοσιονομικά, αν θέλετε, και συνταγματικά ή θεσμικά, θα έλεγα, και αποκτά την εμπιστοσύνη και του βασικού πυρήνα, θα πηγαίνει σιγά σιγά στον εσωτερικό κύκλο ή, αν θέλετε, στον πυρήνα. Μήπως έτσι αυτό είναι τελικά το μοναδικό βιώσιμο σχήμα για την Ευρώπη του μέλλοντος? Εκ των πραγμάτων, ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια μια ουσιαστική διάσταση τη βιώνουμε. Ένα διαχωρισμό του Βορρά που ευημερεί και του Νότου που υποφέρει. Βέβαια αυτό, αν το αναλύσουμε και περιοριστούμε στο ότι οφείλεται στους οικονομικούς παράγοντες, θα έχουμε κάνει λάθος. Προσωπικά πιστεύω, κύριε Κοφίδη, ότι η παθογένεια αυτού του προβληματισμού που για πρώτη φορά τυποποιήθηκε σε έγγραφα και μπήκε στο τραπέζι των συνομιλιών των ηγετών, είναι το γεγονός ότι εξ αρχής δεν δρομολογήθηκε και εκ των πραγμάτων δεν ουσιαστικά εφαρμόστηκε μια κοινή εξωτερική πολιτική και μια κοινή οικονομική πολιτική. Αυτό προϊόντων των ετών και εξελισσομένων των κοινωνιών έφερε τις δυσαρμονίες που υπάρχουν στην επιφάνεια, στα κράτη-μέλη, με βάση νοοτροπίες, με βάση πια τις οικονομικές αποκλίσεις, με έναρξη της ανεργίας στα κράτη-μέλη όπου παρατηρείται, με αύξηση της φτώχειας, με απώλεια θέσεων εργασίας, με αδυναμίες υιοθέτησης πολιτικών που θα μπορούσαν να έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, και έτσι φτάσαμε να μιλάμε για μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, και φεύγοντας δηλαδή από την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Για να είναι βιώσιμο το σχήμα της επόμενης μέρας μιας ενωμένης Ευρώπης που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πολιτικές με κοινωνικό πρόσωπο, θα πρέπει οι ίδιοι οι ηγέτες στο ανώτατο επίπεδο να αποφασίσουν ότι πρέπει να αλλάξουν πολιτική. Εννοώ να πρέπει να περιορίσουν τις πολιτικές της λιτότητας, να πάψουν τα κράτη-μέλη να προασπίζονται τα αποκλειστικά δικά τους συμφέροντα, αδιαφορώντας για τα γείτονα κράτη-μέλη, τα γειτονικά, τα οποία εκ των πραγμάτων ανήκουν στην ίδια οικογένεια, και να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά και πώς θα διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη που βρίσκονται προς ένταξη ή υποένταξη και εκμεταλλεύονται τις προενταξιακές πορείες για να αποσπούν και να αποκομίζουν προσωπικά ωφέλη. Και αναφέρομαι στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και βεβαίως στην Τουρκία. Κυρία Βόζενμπεργκ, εντούτοις, επειδή είναι κατανοητό αυτό που λέτε, επειδή η εκπομπή με τη δύναμη της αλήθειας η καθημερινή στο Ράδιο Πατρίδα έχει να κάνει με τη ραδιοφωνική εκδοχή ενός think tank που έχει μέσα ζωπιό στοιχείο τη διαλεκτική θέση-αντίθεση. Άρα, χωρίς να εκφράζω εδώ προσωπικές εκτιμήσεις πάντα ή θέσεις, θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα. Αν μπορούσατε να ιεραρχήσετε σε σημασία, ξεκινώντας από το πιο σημαντικό, πηγαίνοντας στο λιγότερο σημαντικό, ποιο από τα 4-5 ζητήματα είναι το μείζον ή τα μείζονα σε σχέση με το πρόβλημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή του οράματος? Πρώτον, είναι η αντίθεση ευημερίας, οι διαφορές ευημερίας μεταξύ κέντρου ή πλουσιότερων κρατών και περιφερειακών, και μάλιστα στο Νότο ή στην Ανατολή? Δεύτερον, είναι οι εξωτερικές επιρροές και επιδράσεις από έναν από το μεγαλύτερο πλανητικό παίκτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ίσως και με θεμητό τρόπο έχουν μια ανασφάλεια για το σε τι θα μπορούσε ίσως τα 550 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ενδοχώρας να μετασχηματιστούν? Έχει να κάνει όμως και με τις διαφορετικές προτεραιότητες και την πασπερμία των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και να μην υπήρχαν Ηνωμένες Πολιτείες πάλι θα αποτελούσαν εμπόδιο, ή μήπως έχει να κάνει, πέρα από το προσφυγικό βεβαίως και το μεταναστευτικό που είναι ζήτημα, μήπως έχει να κάνει με όλο αυτό το πρόβλημα της μη διαχείρισης της πληροφορίας, της ανεπεξέργασης των social media που δημιουργούν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους την αίσθηση ότι έχουν εξουσία, η οποία όμως δεν παράγει πλούτο για αυτούς και έτσι τιμωρούν τις ελίτ? Τα βάλατε όλα μαζί, καλά κάνατε. Σε μια σειρά, αν θέλετε, προτεραιότητας, αν μπορείτε. Να σας πω καταρχάς ότι συμφωνώ στην διαλεκτική και συμφωνώ στο θέση-αντίθεση, ούτως ώστε και ο ακροατής
να μπορεί να συναγάγει τα δικά του συμπεράσματα ως προς τις θέσεις, αντιθέσεις που καταγράφονται στην εκπομπή σας, στο πρόγραμμά σας. Θα σας πω ότι η ιεράρχηση μπορεί να μην είναι δίκαιη με τη δική μου την προσωπική άποψη, όμως θα την επιχειρήσω με αυτό που ζω εδώ και πλέον σχεδόν 3 χρόνια με την ιδιότητά μου της Ευρωβουλευτού. Θα σας πω ότι πέραν από το παράγοντα οικονομία, οικονομικά προβλήματα, οικονομικές διαρθρώσεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, ήρθε να συνδυαστεί άμεσα και κέρια η τρομοκρατία και η μετανάστευση. Δεν το βάζω ιεραρχικά και δεν το συνδυάζω, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν φωνές που συνδυάζουν τη μετανάστευση με την τρομοκρατία και φωνές που την αποσυνδέουν. Θα σας πω λοιπόν ότι μια μελετημένη παρατήρηση αποσυνδέει ουσιαστικά το ένα θέμα με το άλλο, αλλά είναι εξίσου πάρα πολύ σοβαρά. Η μεν μετανάστευση για τους λόγους που προείπαμε, διότι είναι ανεξέλεγκτες πλέον οι ροές και διότι δεν υπάρχει μια μελετημένη ίσο κατανομή σε κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορεί και μέσα από τις συνθήκες να επιβληθεί η εφαρμογή της, επειδή όπως ξέρετε οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπουν τιμωρητικές διαδικασίες. Το ένα λοιπόν το πρόβλημα είναι αυτό, την τρομοκρατία την εστιάζω σαν μια υπαρκτή δύναμη, όχι μόνο από τα χτυπήματα που είδαμε τα τελευταία 2 χρόνια, τα οποία ουσιαστικά εμφανίζουν το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση, αλλά εκ του γεγονότος που, ότι πλέον οι τρομοκράτες αυτής της σύγχρονης γενιάς είναι Ευρωπαίοι πολίτες στην πλειονότητά τους, εκπαιδευμένοι στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, μιλάω πάντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δρόντες μέσα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το συνδυάζω σε σχέση με πλέον με τις αναφορές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση του μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπων με την Αμερική, τη Ρωσία και τις γείτονες χώρες. Σίγουρα συνδυάζονται. Αν λοιπόν αυτό δεν το εκλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχει εκλάβει ρητορικά, τώρα το οργανώνει σαν εκτέλεση σε μια ενιαία πολιτική της ασφάλειας, ενισχυμένη που να περιλαμβάνει τόσο την εσωτερική πληροφόρηση στην οποία αναφερθήκατε, όσο και την οργανωμένη πληροφόρηση όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ τρίτων χωρών, οργανωμένη, όταν λέω, μιλάω για διαδίκτυο, μιλάω για μυστικές υπηρεσίες και ανταλλαγή πληροφοριών, μιλάω και για εσωτερικό έλεγχο, χωρίς αυτό να αναιρεί τον χαρακτήρα των ελεύθερων συνόρων. Διότι η Ευρώπη από αυτό χαρακτηρίζεται, αλλά τα εξωτερικά σύνορα απαιτούν πλέον, λόγω της πολιτικο-οικονομικής σύγχρονης συγκυρίας, απαιτούν οργανωμένη φύλαξη, οργανωμένη πάντα μέσα από κανόνες και με σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό που έρχεται να προτείνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο και ανήκεται και ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας πρωτίστως, και αλλά και ως μέλος της Ευρωβουλής προερχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία, θεωρείτε ότι είναι επαρκές για την ανασύσταση του Ευρωπαϊκού Ονείρου ή έστω την πορεία προς μια σχετική ολοκλήρωση, ή έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή, την post-factis ή post-factual εποχή, στη μεταπραγματικότητα, στα μεταγεγονότα που επιβάλλουν συμπράξεις και μετασχηματισμούς, ή νομίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει την επάρκεια να προχωρήσει ως ατμομηχανή την Ευρώπη? Έχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο αναφερθήκατε, ξέρετε ότι ήδη σε πάρα πολλές πολιτικές συμπράττει με όμορα κόμματα, με το SND παραδείγματος χάρη. Έτσι είναι, έτσι. Σε πολιτικές όμως που πραγματικά μπορούν να γεννήσουν συγκλήσεις, όπως το βλέπουμε άλλωστε και στα κράτη-μέλη πλέον, που οι συνδυασμοί, οι συγχωνεύσεις και οι συνεργασίες με αυτοτελείς πολιτικές ομάδες συνεργάζονται όταν πλέον προδιαγράψουν κοινούς στόχους. Αυτό το γέννησε η ανάγκη των καιρών, χωρίς να αναιρεί την αυτοτέλεια των πολιτικών ομάδων, να μπορέσει με μια συνεργασία και με μια σύμπραξη σε μείζωνα ζητήματα να βοηθήσει ένα κοινό στόχο που προδιαγράφεται. Αυτό σίγουρα γίνεται. Θα σας πω ότι αυτό πια που μας απασχολεί σε μια δεύτερη ανάγνωση, κύριε Κοφίδη, είναι η αλλαγή των νοοτροπιών των νεοευρωπαίων, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν αντιλαμβάνεστε οι καινούργιες γενιές κάποιων χωρών, γαλουχούνται και εκπαιδεύονται στο να θωρακίζουν μόνο τα συμφέροντα τα του οίκου τους, να το πω πολύ απλά, χωρίς να εκπαιδεύονται με την
νοοτροπία των αρχών με τις οποίες ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή της αλληλεγγύης, της ισοκατανομής ευθυνών και του κράτους δικαίου, τότε και οι συνεργασίες των πολιτικών ομάδων δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμήσουν. Το ένα με το άλλο πρέπει να πορεύεται παράλληλα. Και σε αυτό, πάνω σε αυτό, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Το βλέπουμε δηλαδή και στη νομοθεσία μας, στα νομοσχέδια τα οποία έρχονται και στις τροπολογίες που συμπράττουν τα συνεργαζόμενα κόμματα, και από εκεί φαίνεται ότι πλέον υπάρχει μια ουσιαστική εκπαίδευση των νοοτροπιών της συνεργασίας και της συμπόρευσης. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει με τις νέες ανακατατάξεις. Ορθότατο, κυρία Βόζενμπερκ, απλά αυτό που έθεσα έχει και, αν θέλετε, και μια άλλη, έτσι, έναν άλλον υπαινιγμό που το λέω και τώρα ευθαρσώς, ότι βλέπουμε ότι και στις Ολλανδικές εκλογές αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Γερμανία που έρχονται αλλά και στη Γαλλία, ο μοναδικός ίσως τρόπος για να αποτραπεί ο εθνολαϊκισμός και μάλιστα ο εθνικίστικος εθνολαϊκισμός είναι οι συμπράξεις αυτές να έχουν και ένα είδος μιας σχετικής ελεγχόμενης, θα έλεγα, ρευστοποίησης των ιδεολογικών προταγμάτων. Δηλαδή δεν μπορούν να πάνε ούτε η σοσιαλδημοκρατία, θεωρώ, ούτε και η κεντροδεξιά αντίληψη στην Ευρώπη, μπροστά την Ευρώπη, εάν δεν επιχειρήσουν κάτι που ίσως αποτελεσματικά ο κύριος Ρούτε στην Ολλανδία το έκανε, και ξέρετε τι εννοώ προφανώς, για να μπορέσει να απορροφηθεί αυτή η προοπτική που αναπτύσσεται στα πλαίσια του εθνικίστικου λαϊκισμού. Δεν θα αντιλέξω σε αυτό που λέτε, συμφωνώ απόλυτα, αλλά αυτό απαιτεί ένα υπόστρωμα που θα λέγεται ηρεμία στην κάθε χώρα, η οικονομική ηρεμία. Με άλλα λόγια θέλω να πω ότι πάρετε ένα παράδειγμα της δικής μας χώρας, και το λέω όχι μόνο διότι είμαστε Έλληνες, αλλά γιατί είναι δυστυχώς η μοναδική χώρα, το μοναδικό κράτος μέρος που βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, παρά τη φτώχεια που δεν μπορεί να ελέγξει. Όταν λοιπόν η υποδομή αυτή δεν ηρεμήσει, δεν εξισορροπιστεί, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ελκυστικό το περιβάλλον για αναπτυξιακή πολιτική, τότε και οι πολιτικές ομάδες που συμπράττουν σε ελάσσονες πολιτικές δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων πρέπει να προταχθεί μια μέση οικονομική ηρεμία, να μπορέσει δηλαδή να έχει μια οικονομική, αν θέλετε, σύγκληση με όμορα κράτη-μέλη, παρά τις αντιθέσεις που έχουμε. Μην ξεχνάμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια και γενικά η Μεσόγειος έχει μια τελείως διαφορετική διαχείριση, θα λέγαμε, από την Ευρώπη, από ότι ο Βορράς. Επομένως, για να μπορέσει αυτό το οποίο λέτε να εφαρμοστεί στην πράξη, με πολιτικές συγκλίνουσες που να αποφύγουν τις κραυγές που λέγονται εθνολαϊκισμός και οι όμορες πολιτικές έννοιες, πρέπει να υπάρχει μια, δεν μπορώ να πω ευημερία, γιατί είναι το επόμενο, το μεθεπόμενο στάδιο, να υπάρχει μια, έτσι, εξισορρόπηση, ηρεμία. Ναι, ισορρόπηση που θα μπορούσε να επιτευχθεί. Εμείς έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, αλλά σίγουρα, αν μη τι άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξασφαλίσει την ειρήνη. Το μόνο ίσως, μεγάλο στοίχημα. Ίσως, κυρία Βόζενμπερκ, η καλύτερη συνταγή να ήταν η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας με ένα σοκ εξισορρόπησης, όπως το περιγράφετε και εσείς, με παραχώρηση περισσότερης ευημερίας, δηλαδή οι ανισότητες να απομακρυνθούν, να εξισωθούν οι περιοχές όσο γίνεται βέβαια, και αυτό να οδηγήσει σε μια αίσθηση εμπιστοσύνης στις περιφέρειες, να παραχωρήσουν εθνική κυριαρχία και να πάμε στο σχήμα με τα κεντρικά υπουργεία της Ευρώπης, και αυτό να αντιστοιχηθεί στις περιφέρειες, στις χώρες δηλαδή, τα κράτη-μέλη, με μια μεταφορά της εξουσίας περισσότερο προς την αυτοδιοίκηση, και έτσι να έχουμε μια διπλή διάχυση της ευημερίας και της δυνατότητας να προχωρήσουμε προς το κέντρο, προς τις Βρυξέλλες και ίσως προς το... Εδώ να φέρω έναν αντίλογο, κύριε Κοφίδη, ναι. Είναι καλό. Όπως ακούγεται και αυτοί που μας ακούν καταλαβαίνετε, και μόνο η παραχώρηση όταν δηλώνεται ρητά, άλλο άνεκ των πραγμάτων, πλέον ξέρουμε ότι το διευθυντήριο, να το πούμε έτσι, είναι στις Βρυξέλλες ως προς την εθνική πολιτική που ασκείται. Με άλλα λόγια, και μας εποπτεύουν και μας δίνουν κατευθύνσεις και στόχους τίθενται από εκεί. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να
δεχθούμε ότι αυτό συνιστά εις το διηνεκές παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, μόνο συγκυριακά. Το μόνο που θα μπορούσαμε σε επίπεδο λειτουργίας, και νομίζω ότι και αυτό εμπεριέχεται στη δική σας τοποθέτηση, είναι να δεχθούμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα ενιαίο Υπουργείο Εξωτερικών της Ευρώπης, ένας υπουργός επ' αυτού, που να μπορεί να ορίζει με κάποιους, αν θέλετε, υφυπουργούς, θα μπορούσαν να είναι από τα κράτη-μέλη. Έτσι ακριβώς. Εξωτερικά. Όχι απλά εμπεριέχεται σε αυτό που λέτε, εμπεριέχεται και μάλιστα εννοείται ότι θα υπάρξουν ρήτρες ασφαλείας ένα τέτοιο Υπουργείο Δομές Εσωτερικής και Εξωτερικής Ασφάλειας. Έχουμε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αφορούν στη χώρα μας και τα οποία κινδυνεύουν ή μάλλον προσπαθεί να τα διακινδυνεύσει ο Σουλτάνος, θα το πούμε έτσι, κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή, αμφισβητώντας τη συνθήκη της Λοτζάνης και όχι μόνο, και είναι εξαιρετικά η χώρα μας και στα ακούσματά της και στη συναισθηματική της υποδομή ευαισθητοποιημένη πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά σίγουρα, αν είναι προς όφελος της χώρας μας, να συμπράξουμε και εμείς στη δημιουργία μιας κεντρικής ευρωπαϊκής εξουσίας για αυτά τα πολύ λεπτά θέματα, θα μπορούσαμε να το δούμε στο μέλλον, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα είναι απόλυτα διακριτά τα κράτη-μέλη έτσι όπως υπάρχουν και σήμερα. Πόσο μάλιστα όταν η εγγύηση για δομές εσωτερικής ασφάλειας και εξωτερικής ασφάλειας και με διαμόρφωση ενός στην αρχή συμπληρωματικού προς το ΝΑΤΟ και ίσως αργότερα χειραφετημένου στρατού ευρωπαϊκού, μαζί με την περισσότερη εξισορρόπηση οικονομική και ευημερία δηλαδή προς τις περιφέρειες, αποτελεί ένα σχήμα το οποίο όλοι το θέλουν. Με αυτή την έννοια το είπα. Και να καταλήξουμε. Όχι, έχετε δίκιο, και να πω και κάτι. Και αυτό θα ήταν και μια σκληρή απάντηση προς την αυθαίρετη πολιτική της Τουρκίας, η οποία, όπως ξέρουμε, από τους ισχυρούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μέχρι τώρα διαχείριση είναι άνηση προς την Ελλάδα. Έτσι είναι και θα. Να φωνάζουμε εδώ με ερωτήσεις, με διακοινώσεις, με παρεμβάσεις πολύ ουσιαστικές. Αλλά οι απαντήσεις που λαμβάνουμε από την Επιτροπή είναι γενικόλογες και αφηρημένες. Και ακριβώς και διαβάζουμε. Αννοείται για ποιους λόγους. Έτσι είναι, και στα τελευταία δύο λεπτά θέλω να έχετε το λόγο για να κλείσουμε ακριβώς με τη μετάβαση στην ανάγκη για να κάνει κάθε χώρα, εμπροκειμένου η χώρα μας η Ελλάδα, να κάνει σωστά τα μαθήματά της, ούτως ώστε η μοναδική προοπτική που μπορεί να έχει στα πλαίσια μιας αναδιατασσόμενης ευρωπαϊκής οικογένειας με θετική κατάληξη στην ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οράματος, είναι να γυρίσει πολιτικά η χώρα σελίδα, πρώτον για να είναι έτοιμη σε αυτή τη νέα Ευρώπη, για να μην είναι έρημο ή ευάλωτη προς δορυφοριοποίηση, και ξέρετε τι εννοώ, και από την άλλη να μπορέσει να έχει την αξιοπιστία στο εξωτερικό για να συνδράμει ενεργητικά και όχι παθητικά σε αυτό το πράγμα. Πόσο αναγκαίο λοιπόν είναι να γυρίσει η χώρα μας σελίδα πολιτικά τώρα, χθες. Η απάντησή μου είναι ως εξής, κύριε Κοφίδη. Δεν είναι απλώς αναγκαίο, είναι η μόνη λύση. Η μόνη λύση για να μπορέσει να σταθεί η χώρα μας και να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης, έτσι ώστε να προστατεύσει τους νεοέλληνες και ιδιαίτερα τα καλύτερα μυαλά της πατρίδας μας που μεταναστεύουν, είναι να υπάρχει μια αξιόπιστη εθνική κυβέρνηση που θα διαπραγματεύεται στο εξωτερικό με όρους ισότητος και ισοτιμίας ως προς τους άλλους διαπραγματευτές σε πρώτο επίπεδο, να υπάρξει μια εκπαίδευση του λαού μας και ιδιαίτερα των νεότερων γενεών ότι η θέση μας είναι μέσα στην Ευρώπη, με μια Ελλάδα που πρέπει πάντα να είναι περήφανη για την ιστορία της, για το παρελθόν της, για το παρόν της και κυρίως για το μέλλον της, και βεβαίως να αντιληφθούμε ότι ο ρόλος μας στο διεθνή χάρτη ως χώρας είναι εξαιρετικά σημαντικός, όχι μόνο λόγω της γεωστρατηγικής μας θέσης, αλλά κυρίως λόγω της ιστορίας μας και της ενότητας του έθνους μας. Και ακριβώς επειδή έχουμε και ένα λεπτάκι ακόμα, επειδή είστε και στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, θα έλεγα ότι αυτό που αναφέρατε θα έρθει να προσθεθεί σε αυτό που λέω, ότι ο τουρισμός μαζί με το τεράστιο κεφάλαιο που είναι η ατομικότητα, η ιδιώτευση του Έλληνα, τουλάχιστον σε επίπεδο δύναμης και προοπτικής και όχι αποτελέσματος δυστυχώς, αλλά το κεφάλαιο εκπαιδευμένοι, εξειδικευμένοι νεοέλληνες μαζί με τον τουρισμό μπορεί να είναι η αιχμή του δόρατος της Ελλάδος στην Νέα Ευρώπη.
Θα συμφωνήσω λέγοντας, πιο ολοκληρωμένα ακόμη στη δική μου τη σκέψη, ο τουρισμός μαζί με τον πολιτισμό είναι αυτό το οποίο ιστοδυναικές προάγει την αξία του Έλληνα, τη δυνατότητα του Έλληνα να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και μας αξίζει να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη ταχύτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Βόζεμπεργκ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που από εκεί, από το μετερίζει το δικό σας, κάνετε ό,τι μπορείτε και για τα ελλαδικά ελληνικά συμφέροντα, αλλά και για τα φώτα που προσπαθήσατε μαζί με εμάς να εκπέμψετε προς τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ.